Καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά. Να είστε καλά. Κύριε Γεωργούση, τι είναι αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες και αν πρέπει να ανησυχούμε για κάτι παραπάνω, είναι μια συνήθη δραστηριότητα ή απειλές των Τούρκων? Θα έλεγα ότι η κοινωνική ανησυχία είναι λίγο υπερβολική και δεν ξέρω από πού προέρχεται. Ναι. Ίσως τα μέσα δικτύωσης και τέτοια να έχουν λιγάκι ανεβάσει το κλίμα, ενώ δεν πρέπει. Δεν υπάρχουν λόγοι δηλαδή για να ανέβει η ανησυχία. Η εξαγγελία μιας ναύτεξ, όπως λέγεται, δηλαδή μιας ναυτικής οδηγίας, ότι εκεί πρόκειται να γίνει μια έρευνα από το σκάφος αυτό της Τουρκίας, είναι μια συνηθισμένη κατάσταση, το έχει κάνει πολλές φορές. Ναι. Άλλοτε το πραγματοποιεί, άλλοτε δεν το κάνει, άλλοτε το αναβάλει. Τώρα, επειδή συνοδεύτηκε και από μια κίνηση του τουρκικού στόλου που έχει κάνει κάποιες συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία. Τα 22 πλοία, ναι. Ναι, δεν έχουν βγει έξω 22 πλοία. Θα ήταν και λάθος επιχειρησιακό να το κάνουν αυτό. Ναι. Είναι σε διάφορα σημεία, κάνει μια διασπορά για να δείξει μια, αν θέλετε, έτσι προβολή ισχύως. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κάνει το ίδιο και πριν από την Άφτεξ. Πριν από αυτή την εξαγγελία και έχουν πάρει τα μέτρα τους. Επομένως δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Εξάλλου θα δούμε τις εξελίξεις. Βλέπετε και ο διεθνής παράγων έχει δραστηριοποιηθεί, βλέπει τις ενέργειες της Τουρκίας και νομίζω ότι της στέλνει ένα μήνυμα. Είμαστε βέβαιοι για τις ένοπλες δυνάμεις μας, κύριε Γεωργούση, και μια και το θέτετε έτσι το θέμα για την ανησυχία, προσωπικά διαφωνώ και με έναν από τους όρους που ακούγονται πάρα πολύ στα μέσα, φόβοι για θερμό επεισόδιο. Γιατί πρέπει να υπάρχει? Τον φόβο τον χαρίζουμε στον γείτονά μας, δεν τον θέλουμε για μας. Νομίζω είναι μια πολύ άστοχη έκφραση και επειδή εμφανίζεται πολλές φορές και στα τηλεοπτικά πάνελ, θα ήθελα, δεν ξέρω τη γνώμη σας γύρω από αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι μια λάθος έκφραση όπως την χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω πολύ μαζί σας ότι αυτό έτσι όπως διατυπώνεται είναι μια λάθος διατύπωση. Πραγματικά. Καταρχήν η ύπαρξη ενός θερμού επεισοδίου θέλει μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Ποιος το προκάλεσε, τι επίπεδου είναι, τι εκτάσεως είναι, αν έχει συνέχεια ή δεν έχει συνέχεια. Αν εμπλέκονται τέλος πάντων σοβαρές ένοπλες δυνάμεις ή απλώς είναι μια ψυμαχία από τις συνηθισμένες. Κοιτάξτε, πρέπει όταν έχεις να κάνεις με ένα γείτονα σαν την Τουρκία, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όλα. Εκείνο που εγώ θα ήθελα ιδιαίτερη προσοχή από το δημοσιογραφικό κόσμο είναι και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί. Μπράβο. Και η ώρα που το χρησιμοποιεί. Γιατί όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία στην ψυχολογία κυρίως του λαού. Φυσικά. Γιατί οι επαγγελματίες, οι ένοπλες δυνάμεις ξέρουν τη δουλειά τους, δεν επηρεάζονται από αυτά, αλλά σίγουρα η κοινή γνώμη είναι ένα στοιχείο. Ακριβώς. Το οποίο μετράει πάρα πολύ στη λειτουργία του κράτους. Δηλαδή αν ακούμε όλη την ώρα φόβη, 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 δηλαδή και να μην θες να φοβηθείς, τελικά θα φοβηθείς. Ας το προσέξουν λίγο λοιπόν όλοι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει και εσείς έτσι με τον τρόπο σας να το περνάτε στους συναδέλφους σας. Όσο μπορούμε περισσότερο, κύριε Γεωργούση. Τώρα, κάποια στιγμή όμως θα το κάνουν. Φαίνεται ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ίσως και να το επιδιώκουν. Εκεί λοιπόν εμείς λέτε ότι είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Ναι. Ήθελα να σας πω ότι το αν θα κάνουν κάτι ή δεν θα κάνουν στη μορφή θερμού επεισοδίου θα εξαρτηθεί από πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Κοιτάξτε, η Ελλάδα και η Τουρκία το ξέρει καλά αυτό, δεν είναι μια χώρα που δεν έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, δεν μπορεί να τις προξενήσει ζημιά. Yeah. Αυτά τα τύπου κόκορα κακαρίσματα του κυρίου Ερντογκάν είναι για να τα ακούνε αυτοί που θέλουν να κάνουν την κότα. Εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση λοιπόν να κάνουμε την κότα και να μου επιτρέψετε, συγγνώμη για το λεξιλόγιο, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν και τη δύναμη αλλά και τη γνώση πώς να χρησιμοποιηθεί αυτή η δύναμη όταν θα χρειαστεί. Επειδή λοιπόν και αυτοί είναι επαγγελματίες και τα ξέρουν αυτά, θα επιχειρήσουν κάτι όταν καταλάβουν ότι εμείς δεν είμαστε σε θέση να το χρησιμοποιήσουμε. Ακριβώς. Και εδώ ακριβώς πρέπει να πω και κάτι που πρέπει να το καταλάβετε καλά. Τα τελευταία χρόνια, μάλλον από αυτή την κυβέρνηση το καινούριο που έχουμε ακούσει, έντονα και πολλές φορές, και αυτό είναι προς τιμήν τους, είναι
ότι έχουν την πρόθεση να χρησιμοποιήσουν τη στρατιωτική ισχύ όταν εθνικά συμφέροντα τεθούν εν αμφιβολία από την κυρία Τουρκία. Έτσι λοιπόν αυτή η δημόσια πολιτική δέσμευση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι μέχρι πρότινος, πριν τις τελευταίες εκλογές, τέτοια δέσμευση δημόσια δεν την είχαμε ακούσει καθαρά από όλους τους πολιτιακούς παράγοντες. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι όργανο της εθνικής πολιτικής. Δεν μπορούν από μόνες τους να πάνε να κηρύξουν πόλεμο στην Τουρκία. Σωστά. Είναι πολιτική απόφαση. Σωστά. Είναι απόφαση του λαού δηλαδή για να το κάνει αυτό. Mm-hmm. Και αυτό το ξέρει. Επομένως, ναι. Έχει ιδιαίτερη σημασία η πολιτική δέσμευση που έχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτό το θέμα. Και αυτό το ξέρουν καλά οι Τούρκοι. Και το ξέρουν καλά και νομίζω ότι ξέρουν και κάτι άλλο καλά οι Τούρκοι. Ξέρουν ότι άλλο είναι η Ελλάδα και άλλο ένας άλλος λαός γύρω-γύρω τους που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και ό,τι παιχνίδια θέλουν. Ξέρουν καλά και οι Τούρκοι ότι η Ελλάδα είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξτε, χωρίς να πάμε και στις σχετισμούς των πληθυσμών και τα λοιπά. Ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν είναι σαν τους άλλους που μπορούν να τους έχουν το χέρι τους. Αυτό συμφωνώ μαζί σας, υπό την έννοια ότι αυτό που μετράει ένα κράτος και μια εξουσία είναι δύο πράγματα. Την πραγματική ισχύ που έχει η χώρα στην οποία απευθύνεται και τη βούληση, την πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσει αυτή την ισχύ. Αυτή τη στιγμή για τα δύο στην Ελλάδα υπάρχουν. Επομένως, εάν με αυτό που θέλει να κάνει εν προκειμένου αυτή την περίοδο η Τουρκία, δηλαδή να δείξει ότι πάει να κάνει σεισμογραφικές έρευνες 100 μίλια νότια του Καστελορίζου. Εάν αυτό έχει ένα αλφα κέρδος, μπορεί να της κοστίσει πολλαπλάσια εάν το επιχειρήσει. Και αυτό πρέπει να το μετρήσει. Και νομίζω έξυπνοι άνθρωποι είναι, το μετράνε. Μάλιστα. Τώρα, βλέπω εδώ μηνύματα, γιατί γράφονται πολλά σε αυτό που είπατε και παρατηρήσατε πολύ εύστοχα νωρίτερα, κύριε Γεωργούση. Γράφονται πολλά και στα site κτλ. Ακόμη και για γενική επιστράτευση. Αν ρίξετε μια ματιά, θα τα δείτε όλα αυτά, αυτές τις ώρες τις τελευταίες. Υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα αυτή την ώρα? Μπορούμε να συζητάμε και για τέτοια πράγματα? Όχι, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Ούτε έχει προκύψει. Απλώς οι ένοπλοι δυνάμεις, απλώς για να φτάσουν στην ετοιμότητα που θέλουν για να είναι προετοιμασμένες για κάθε ενδεχόμενο, ανέστειλαν τις άδειες. Μάλιστα. Στο μόνιμο προσωπικό. Ναι. Από εκεί ξεκινάει αυτό. Στο μόνιμο προσωπικό έχουν ανασταλεί άδειες, όντως. Καταρχήν, κοιτάξτε, για να γίνει επιστράτευση. Το πολεμικό ναυτικό και η πολεμική αεροπορία δεν χρειάζονται καταρχήν έξτρα προσωπικό για να κάνουν την αποστολή τους. Η αποστολή τους θα τη φέρουν σε πέρασμα αυτό το προσωπικό που έχουν. Η επιστράτευση έχει σχέση με το στρατό ξηράς. Δεν νομίζω ότι είμαστε στα πρόθυρα να δούμε και ποιες επιχειρήσεις. Και επομένως, αυτά που γράφουν, να με συγχωρήσουν πάρα πολύ, το όποιος τα γράφει ή δεν ξέρει τι του γίνεται ή τα γράφει επίτηδες. Μάλιστα. Τώρα, υπηρετήσατε στην αεροπορία, καμαρώνουμε για την αεροπορία. Κάθε φορά που περνάει και ένα στρατιωτικό αεροπλάνο πάνω από την Καστοριά, πραγματικά μας έχουμε ένα δέος γύρω από αυτή την υπόθεση. Θαυμάζουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους της αεροπορίας. Έχουμε ένα καταπληκτικό ναυτικό και βέβαια και στρατό ξηράς. Όπως τα είχατε αφήσει και όπως τα βλέπετε τώρα τα πράγματα, κυρία Γεωργούση, όντως πραγματικά για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους συμπολίτες μας, πραγματικά πρέπει να καμαρώνει όλη η Ελλάδα? Είναι τέτοιο το επίπεδό τους? Κοιτάξτε, θα σας πω πρώτα για την πολεμική αεροπορία, την οποία την ξέρω πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι συνεχίζω να την γνωρίζω με τις επαφές που έχω, γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε, ένα από τα χρόνια που υπηρέτησα, τα τελευταία 6 χρόνια, είμαι και πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφύτων Σχολής Ικάρων. Ναι. Και έχω μια επαφή και ξέρω από μέσα τα πράγματα. Θα σας πω ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει η πολεμική αεροπορία, όλες οι πολεμικές αεροπορίες, αλλά ιδιαίτερα της πατρίδας μας. Οι πολεμικές αεροπορίες δείχνουν την ισχύ τους εμπλέκοντας κυρίως τους αξιωματικούς της. Mm-hmm. Δηλαδή αυτοί που πολεμάνε δεν είναι τα παιδιά από τις οικογένειες που υπηρετούν τη θητεία τους. Είναι οι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί που φοιτούν στις σχολές. Μάλιστα. Έτσι είναι το όπλο φτιαγμένο, είναι τεχνικά καθαρά όπλο. Δεν μπορεί ένας μηνύτης που υπηρετεί ένα χρόνο να προσφέρει, όχι ότι δεν είναι χρήσιμος προς Θεού, έτσι,
αλλά δεν μπορεί να προσφέρει στην αποστολή όσο τα μόνιμα στελέχη τα οποία είναι αυτά που κάνουν τη δουλειά. Έτσι λοιπόν είναι εκπαιδευμένα και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό. Πουθενά αλλού σε μια κρατική οντότητα ένας νέος 25, 26, 27 χρονών δεν του αναθέτει η πατρίδα να διαχειριστεί περιουσία 50 και 60 εκατομμυρίων δολαρίων που κάνει ένα σύγχρονο αεροπλάνο. Πόσο δίκιο έχετε, ναι. Επομένως πρέπει να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένος. Είναι εκπαιδευμένοι, ξέρουν τη δουλειά τους, είναι επαγγελματίες. Και τώρα να εστιάσω λίγο την προσοχή μου στη δικιά μας αεροπορία. Αυτά που είπα είναι γενικά για όλες τις πολεμικές αεροπορίες. Η ελληνική αεροπορία μετά το 1974 θα πρέπει να ξέρετε και το ξέρετε νομίζω καλά, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει, επιτελεί στην πράξη την απόφαση του ελληνικού λαού και της πολιτικής του ηγεσίας να μην ενδώσει στις τουρκικές μεθοδεύσεις. Ο άνθρωπος που σας μιλάει έχει εμπλακεί στο Αιγαίο πάνω από 200 φορές με τουρκικά αεροσκάφη. Αυτό λοιπόν συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ναι. Οι συνάδελφοι οι Τούρκοι ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει Έλληνας αεροπόρος, πόσο καλά εκπαιδευμένος και να μην πω και άλλα πράγματα που δεν χρειάζεται να τα λέμε έτσι διαζώσεις. Επομένως, ξέρουν τι θα συμβεί αν επιχειρήσουν κάτι παραπάνω από το συνηθισμένο. Γι' αυτό είπα νωρίτερα, ξέρει και ο Τούρκος με ποιον έχει να τα βάλει όταν μιλάει για Ελλάδα. Σαφώς το ξέρει, πάρα πολύ καλά το ξέρει. Να μην ακούει ο κόσμος μόνο τις απειλές ή ότι, με ό,τι ξυπνήσει και χαίρεται και το λέει κάθε μέρα ο πρόεδρος της Τουρκίας. Ξέρει τώρα, πραγματικά η μέσα, Τουρκία με ποιον έχει να κάνει. Τώρα τελευταία τα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας θα έλεγα ότι μεταδίδουν πιο πολλές ειδήσεις από την Τουρκία παρά από την Ελλάδα. Είναι εκπληκτικό και αυτό, και εγώ δεν το ξέρω και αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μήπως παίρνει τα σύριαλ τα τουρκικά. Υπάρχει και αυτό και δεν ξέρω και τι πολιτική και σε αυτά πρέπει να ακολουθήσουμε στην απορία γιατί νομίζω ότι είμαστε πολύ δοτικοί απέναντι σε ό,τι μας σερβίρουν από την γειτονική Τουρκία έστω και σε επίπεδο ψυχαγωγίας. Είναι καλή έμπορη φαίνεται, τα πουλάνε φθηνά. Είναι καλή έμπορη, τα πουλάνε φθηνά. Και μάλιστα δεν ξέρω αν το ξέρετε και με τα πουλάνε φθηνά με μια προϋπόθεση. Να ακούγεται η τουρκική γλώσσα και όχι μεταγλωτισμένα, το ξέρετε. Βέβαια, ξέρουμε τι κάνουμε. Σε αυτά τα θέματα όντως μπορούμε να πούμε ότι ίσως είναι πιο μπροστά από εμάς, πραγματικά. Στα υπόλοιπα πάντως, για να μυρίσουμε... Να μην ρίχνουμε όλα τα βάρη στα κανάλια που είναι επιχειρήσεις και πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Άμα ο ελληνικός λαός δεν τα βλέπει, δηλαδή δεν έχουν ακροαματικότητα, θα τα ξαναγοράσουν. Σωστό και αυτό. Άρα λοιπόν είναι και στο δικό μας χέρι. Εννοείται. Λοιπόν, κύριε Γεωργούς, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε. Να είστε καλά. Να μου επιτρέψετε να στείλω χαιρετισμού στο φίλο μου, τον πρώην δήμαρχο Νεστορίου, τον Πασχάλη τον Κέτσιο. Α, μάλιστα. Ναι, από το παρελθόν γνωρίζεστε, νομίζω ότι. 46 χρόνια φίλο. Και ήταν και στην αεροπορία, αν θυμάμαι καλά. Μα γι' αυτό σα λέω. Μαζί στην Ανάγρα είμαστε, παιδιά. Πολύ ωραία. Θα του τα μεταβεβάσουμε αν μα ακούει. Καλώ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλή σα ημέρα, κύριε Γιώργο. Καλή σα ημέρα.